Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα έχω βάλει ένα στόχο. Έχω στόχο να σας εντυπωσιάσω με τις συνταγές που θα φτιάξω. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία παρατόπιτα δαψιού, αλλά αυτή η παρατόπιτα θα είναι με καραμελωμένα κρεμμύδια. Θα πάει την κλασική παρατόπιτα στο επόμενο επίπεδο. Στη συνέχεια θα πάρουμε ένα κρυθαράκι και θα το κάνουμε λεμονάτο. Και εκεί πέρα που ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, εμείς θα το κάνουμε τέλειο. Γιατί? Γιατί θα βάλουμε και κεφτεδάκια μέσα για να το κάνουμε πολύ πιο ολοκληρωμένο. Για τώρα θα φτιάξω soft cookies με βρώμη, σταφίδες και cranberries. Θα γίνει με μαύρη μαλακή ζάχαρη, θα έχουμε κανέλα, ginger, θα είναι super αρωματικά και super μαλακά. Είναι τα πιο ωραία μπισκότα που έχετε δοκιμάσει. Και οι τρεις συνταγές που θα φτιάξουμε σήμερα είναι φανταστικές και εντυπωσιακές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πατατόπιτα ταψιού με καραμελωμένα κρεμμύδια. Μία συνταγή, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Γιατί δεν θα κάνουμε πουρέ πατάτα σαν τις κλασικές πατατόπιτες. Θα κρατήσω ολόκληρα τα κομμάτια της πατάτας μέσα και η αίσθηση θα είναι φανταστική. Θα βάλουμε και τυράκια, θα γίνει ένας μικρός χαμός, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε. Για την πατατόπιτα ταψιού με καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστούμε. Για τις πατάτες, 2 κιλά ξεφλουδισμένες πατάτες, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο θυμάρι. Για το καραμελωμένο κρεμμύδι, 700 γραμμάρια ξεφλουδισμένα κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο και αλάτι. Για τη σύνθεση, μία συσκευασία χωριάτικο φύλλο χρυσή ζύμη 650 γραμμάρια, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 150 γραμμάρια τριμμένο μίξ τυριών και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω ένα τηγανάκι εδώ. Θα αρχίσω να το ζεσταίνω γιατί θα καραμελώσω τα κρεμμύδια μου εδώ πέρα. Και έχω πατάτες. Εδώ, κοίταξε εδώ. Ωραία μεγάλα κομμάτια. Θα πάρω και θα τις κόψω εδώ. Πώς φαίνεται ως τώρα, Μητσάκο? Λες τι θα κάνει ο τύπος, Σ' αρέσει η πατατόπιτα? Λοιπόν, η πατάτα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε πίτες, πυροσκή, τυροπιτάκια. Απλά το μυστικό για την πατάτα είναι το πολύ πιπέρι, να το ξέρεις. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάνεις μια πατατόπιτα ή ένα πυροσκή και δεν βάλεις πιπέρι, η πατάτα δεν είναι νόστιμη. Κατάλαβες, Μπελεσάκο? Οπότε θέλει πιπέρι. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι το πιπέρι. Οπότε κόβω έτσι μεγάλα κομμάτια, αν βλέπετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε και πολλά. Και είτε μπορούμε να τις βράσουμε, είτε μπορούμε να τις ψήσουμε στο φούρνο. Προτιμώ να τις ψήνω στο φούρνο για έναν και μόνο λόγο. Για να βγάλω την περισσότερη υγρασία που έχουν από μέσα οι πατάτες. Γιατί φτιάχνω μία πίτα, οπότε θέλω οι πατάτες μου σχετικά να είναι στεγνές στη συνταγή. Το πιανείς? Δεν θέλω να έχουν υγρασία για να μην μαλακώσω το φύλλο. Οπότε οι πατάτες μου είναι εδώ. Έτσι όπως είναι, θα προσθέσω ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι. Να βάλω και λίγα μυρωδικά. Λίγο θυμαράκι. Ανακατεύω. Τέλεια. Και πάμε στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 190 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 40 λεπτάκια. Έτσι όπως είναι μεγάλες οι πατάτες θέλουν ώρα για να ψηθούν. Άμα τις βράσουμε, μέχρι να βράσουν, εντάξει. Οπότε 40 λεπτάκια οι πατάτες μου θα είναι έτοιμες. Τώρα, όση ώρα γίνονται οι πατάτες, θα το πάω και αυτό πίσω. Πάμε να καραμελώσουμε το κρεμμύδι. Κλασική περίπτωση καραμελώματος κρεμμυδιού. Οπότε θέλω να ξυλοκοπείς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχω κόκκινα κρεμμυδάκια, εντάξει. Και τα δύο μας κάνουνε. Να ξέρεις ότι τα λευκά κρεμμύδια τα χρησιμοποιούμε περισσότερο για μαγειρευτό κρεμμύδι. Κόκκινο κρεμμύδι χρησιμοποιούμε περισσότερο όταν θέλουμε για ακριές παρασκευές, δηλαδή τύπου σαλάτες. Γιατί έχει πιο έντονη γεύση το κόκκινο το κρεμμύδι από το λευκό. Το λευκό είναι πιο ήπιο. Εντάξει, οπότε κόβω ωραίες φετούλες εδώ τα κρεμμύδια μου. Οπότε, κόψαμε το κρεμμυδάκι μας,
Το έκανα επίτηδες έτσι για να κάνω λίγο εφέ. Το καταλάβατε. Σε εντυπωσίασα. Με έχεις ξαναεντυπωσιάσει. Η αλήθεια είναι πως έχω μαζί μου από το MasterChef, οπότε σίγουρα σε έχω εντυπωσιάσει. Για να κάνουμε καραμελωμένα κρεμμύδια, χρειαζόμαστε βουτυράκι, εντάξει. Μπορείτε, άμα θέλετε, να βάλετε μισό-μισό, μισό λαδάκι, μισό βούτυρο. Αλλά το βούτυρο είναι αυτό που θα δώσει πραγματική γεύση στα καραμελωμένα κρεμμύδια. Όχι πως δεν γίνεται με λάδι, αλλά θέλω αυτή τη γεύση που θα μου βγάλει το βούτυρο να πάει μέσα στα κρεμμύδια. Οπότε βάζω και λάδι και βούτυρο. Ρίχνω τα κρεμμυδάκια μου μέσα. Και το μυρίζετε. Καταλαβαίνετε το βούτυρο μαζί με το κρεμμύδι, τι υπέροχη μυρωδιά που μας δίνει. Αυτή τη μυρωδιά θέλουμε στα καραμελωμένα κρεμμύδια. Ξαναλέω, όχι ότι δεν γίνεται μόνο με λαδάκι, αλλά το σωστό το καραμελωμένο το κρεμμύδι θέλει βούτυρο. Οπότε θα τα καραμελώσω. Με τι, με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, τι να βάλω μέσα. Ζάχαρη. Λοιπόν, τα καραμελωμένα κρεμμύδια δεν χρειάζονται τίποτα. Χρειάζεται μόνο βούτυρο και κρεμμύδι. Άντε να βάλω και λίγο αλάτι. Τη ζάχαρη τη βάζω όταν θέλω να επισπεύσω τη διαδικασία μου. Γιατί, αν έχω δυνατά τη φωτιά και θέλω να καραμελώσω τα κρεμμύδια, θα βάλω και ζάχαρη μέσα. Αλλά το σωστό ποιο είναι, μπελέσει, να χαμηλώσω τη φωτιά και να αφήσω ώρα τα κρεμμύδια μου να καραμελώσουν. Πόση ώρα θέλουν, τουλάχιστον 10-15 λεπτάκια. Εντάξει, οπότε χαμηλώνω τη φωτιά, σε 10-15 λεπτάκια τα κρεμμύδια θα είναι έτοιμα. Οι πατάτες και αυτές είναι μέσα στο φούρνο, θα είναι και αυτές σε 45 λεπτάκια έτοιμες. Οπότε γυρνάω πίσω για να φτιάξω την πατατόπιτα και να την βάλω στο φούρνο. Συνταγές με πίτες που έχουν σαν βασικό υλικό την πατάτα συναντάμε σε όλον τον κόσμο, με γνωστότερη την tortilla de patata, αλλιώς tortilla española, δηλαδή την ισπανική ομελέτα που φτιάχνεται με πατάτες και αυγά και έχει την μορφή cake. Σερβίρεται και σε tapas bars σε κομματάκια ή φέτες, οπότε και ονομάζεται pincho de tortilla. Αντίστοιχη γνωστή συνταγή πίτας με πατάτες είναι η γαλλική gratin dauphinois, όπου οι πατάτες κόβονται σε πολύ λεπτές φέτες, οι οποίες ανακατεύονται με γάλα, βούτυρο, κρέμ φρέσ, μοσχοκάριδο και σκόρδο. Οι πατατούλες μας είναι έτοιμες, τα κρεμμυδάκια μας είναι και αυτά έτοιμα, οπότε να κάνω μίξ τώρα ή θέλετε να κάνω μίξ την πίτα. Τώρα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνω τα κρεμμύδια μου, να ρίχνω στις πατάτες. Βλέπετε ότι ο όγκος δεν έχει καμία σχέση με τον αρχικό, αλλά είναι συμπυκνωμένη γεύση. Και θέλω οι πατάτες να ακουμπήσουν τα κρεμμύδια και τα κρεμμύδια να ακουμπήσουν τις πατάτες. Και έτσι πληροφοριακά να σας πω ότι οι πατάτες είναι λεπτοκομμένες, τύπου ντόφινουάζ, μαζί με κρεμμύδια. Ξέρετε πώς ονομάζονται? Είναι η κλασική γαλλική συνταγή. Πατάτες ντόφινουάζ με καραμελωμένα κρεμμύδια. Πώς λέγονται? Βάξε, είναι το μόλις τώρα στο μυαλό μου και τώρα το ξέχασα. Πατάτες ντόφινουάζ. Όχι, οι ντόφινουάζ είναι άλλες. Πατάτες λιονέζ. Όχι μέση. Ναι, οι λιονέζ είναι οι πατάτες με τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Έμαθες άλλη μία πληροφορία σήμερα, μου αρέσει. Πω, είδες, το θυμόμουν μέχρι που να το πω και μόλις ήθελα να το πω το ξέχασα. Τέλος πάντων, ωραία. Αυτό που έχουμε πάρει εδώ μέσα είναι καταπληκτικό. Τι μας λείπει για να είναι απόλυτη η γέμιση? Σας το είπα στην αρχή. Πιπέρι. Πιπέρι. Πατάτες χωρίς πιπέρι δεν είναι νόστιμες πατάτες σε αυτές τις συνταγές. Οπότε μην το λυπηθείτε το πιπέρι. Θέλουμε να έχουν έτσι μία spicy γεύση, δηλαδή όντως να είναι λίγο καυτερό το μείγμα. Και εδώ πέρα είναι και όλο το μυστικό της επιτυχίας. Με το βάλουμε και την πατατούλα, έγινε χάμος. Για πες. Πιπέρι σου είπα, γιατί να βάλουμε μπουκούβο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το μπουκούβο έχει συγκεκριμένη γεύση. Είναι πικάντικο. Το πιπέρι έχει άλλη γεύση. Η γεύση πιπέρι. Θέλω τη γεύση του πιπεριού. Λοιπόν, και ήρθε όλα για το φιλαράκι μας. Θα χρησιμοποιήσω φύλλο χωριάτικο χρυσή ζύμη. Είναι φτιαγμένο με αγνά υλικά και θυμίζει σπιτικό φύλλο. Λες και το φτιάξετε μόνοι σας. Είναι ιδανικό για παραδοσιακές πίτες που θέλουν έτσι χοντρό φιλαράκι και γίνεται καταπληκτικό τραγανό και είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Δηλαδή, με το που ανοίξετε τη συσκευασία θα δείτε ότι και γνώσεις να μην έχετε πάνω στη μαγειρική, αυτό το φύλλο μπορείτε να το φτιάξετε τέλεια. Οπότε, το μόνο που χρειάζεται να ανοίξω τη συσκευασία με τσάκο εδώ. Να βγάλω το φιλαράκι μου. Το έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ? Ναι. Σου δίνει την αίσθηση ότι τρως πίτα γιαγιάς. Και ειδικά με τέτοια γέμιση που έχουμε φτιάξει με πατάτες και τα κρεμμυδάκια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι γίνεται κάτι μαγικό. Λοιπόν, ανοίγω το φιλαράκι μου. Αυτά πάνε για ανακύκλωση. Εδώ είμαστε. Καταπληκτικό. Αυτό πάει πίσω και αυτό πάει πίσω και αυτό πάει πίσω. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το έχουμε ξαναπεί ότι για να κάνετε πίτα δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί και κάτι λάθος να κάνετε, η πίτα από μόνη της θα διορθώσει το λάθος σας. Γιατί? Κοιτάξτε εδώ, έχω το λαδάκι μου. Εδώ είμαστε. Και θα πάρω ένα πινέλο.
Πρώτα απ' όλα να αρχίσω με πινέλο. Θέλω λαδάκι από κάτω για να μην κολλήσει η πίτα μου. Γενικά δεν το παρακάνουμε με το λάδι, γιατί το χοντρό το φύλλο, να θυμάστε, ότι ρουφάει λαδάκι. Όσο του βάλουμε, τόσο θα ρουφήξει. Οπότε δεν το παρακάνουμε. Έβαλα λαδάκι κάτω. Θα ρίξω το πρώτο μου φύλλο, εδώ. Θα ρίξω και το δεύτερο φύλλο, εδώ από δίπλα. Δεν είναι τέλειο. Βλέπεις. Και κοίτα τι μαγιά θα κάνει ο Άκης σε αυτή την πίτα. Επειδή τα φύλλα θέλουν να έχουν μέσα τους μία μικρή έκπληξη, θα βάλω λαδάκι, εδώ. Θα πασπαλίσω, αλλά θα βάλω και ελάχιστο τυράκι. Καταλαβες. Δεν καταλαβαίνει κανείς, δεν θα δει κανείς το τυρί, απλά θα λιώσει το τυρί μέσα και θα δώσει μία αλμυρή γεύση και είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Παίρνω και βάζω το τρίτο φύλλο από πάνω. Η σκεύαση έχει 7 φύλλα, οπότε θα βάλω 4 κάτω και 3 από πάνω και ρίχνω ξανά λαδάκι, ελάχιστο τυράκι και θα ρίξω και το επόμενο φύλλο. Οπότε στα πόσα είμαστε? Στα 4. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταματάμε, γιατί ήρθε η ώρα να πέσει η γέμιση. Κοίτα. Έχεις δει ποτέ πατατόπιτα με έτσι χοντροκομμένες μεγάλες πατάτες μέσα? Δεν το έχετε ξαναδεί. Άκης Πιτρεζίκης. Εντάξει. Το έκανα, το λάτρεψα και μου άρεσε. Γιατί όταν κόβεις την πίτα σου, στο τέλος σου βγάζει ότι έχει ολόκληρη την πατάτα μέσα και είναι πραγματική πατατόπιτα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι πάρα πολύ διαλαστική έτσι όπως τη βλέπεις? Καραμελωμένα κρεμμύδια, πατατούλες, θυμαράκι, μπόλικο πιπέρι. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Τώρα, σε περίπτωση που νηστεύετε και θέλετε να κάνετε νηστίσιμη τη συνταγή, απλά δεν βάζετε τυρί ή βάζετε τυρί νηστίσιμο. Εντάξει. Τώρα θα κάνω την υπερβολή. Τι θα κάνω? Θα ρίξω τυράκι από πάνω γιατί θέλω να δέσω τις πατάτες μεταξύ τους. Δεν τις έχω κάνει πουρέ, που άμα τις έκανα πουρέ θα ήταν δεμένο. Οπότε πρέπει να βρω έναν τρόπο όλο αυτό το πράγμα να δέσει. Πώς θα δέσει? Κοίτα. Το βλέπεις? Και θα κρατήσω ίσα ίσα λίγο για να ρίξω ένα μέσα από τα φύλλα τα επόμενα. Ρίχνω το επόμενο φύλλο. Πάμε στο πέμπτο. Λαδάκι. Τυράκι. Το άλλο φιλεράκι, όπα, το σπάσα. Δεν πειράζει. Το τελευταίο πρέπει να είναι το καλό. Το πρώτο τελευταίο, άμα το σπάσετε λίγο, δεν πειράζει. Λαδάκι. Το υπόλοιπο τυράκι. Βλέπετε πόσο λίγο βάζω, ε. Και το τελευταίο μας φύλλο. Εδώ είμαστε. Τώρα, τι λίγο. Βάζω μέσα τα φύλλα μου, εδώ. Ναι, παιδιά, αυτή η πίτα είναι ονειρική και είμαι σίγουρος ότι όλες οι παλιές νοικοκυρές με το πτυχίο θα τρέξουν να την κάνουν. Δεν έχουν φάει τέτοια πίτα παρόμοια, έτσι με ολόκληρες παράσεις μέσα, οπότε θα τη λατρέψετε, είμαι σίγουρος. Όλο το υπόλοιπο λάδι που μας έχει μείνει από πάνω και κυρίως πάω το λάδι εδώ στις άκρες, γιατί αυτό το κομμάτι θέλω να ψηθεί καλύτερα. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Πω πω, Παναγία μου. Κόβω στα 12. Όχι μέχρι κάτω. Μόνο το πάνω μέρος. Εδώ, ίσα να χαράξω. 3, 6, 9, 12. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για μία ωρίτσα. Ψηλά ψηλά ισχάρα να γίνει τραγανή η πίτα από κάτω. Άμα θέλετε να βάλετε σουσαμάκι από πάνω ή κάτι άλλο που σας αρέσει, μπορείτε, εγώ τα αφήνω σκέτο. Οπότε σε μία ωρίτσα τρώμε πατατόπιτα με τα όλα της. Πρέπει να μαγειρέψω με διαφορετικό τρόπο τους τύπους ρυζιού που αγοράζω, όπως είναι το αρμπόριο, όπως είναι το μπασμάτι ή το καστανοτορίζι? Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο, είναι καταπληκτική ερώτηση και βέβαια η απάντηση είναι εννοείται. Κάθε ρύζι μαγειρεύεται διαφορετικά. Το μπασμάτι μαγειρεύεται πιο εύκολα από όσα ρύζια μου ανέφερες. Το αρμπόριο θέλει λίγο περισσότερη σημασία. Και βέβαια το πιο δύσκολο για να βράσει είναι το καστανό το ρύζι, γιατί έχει τη φλούδα και θέλει πάρα πολύ ώρα βράσιμο. Έτοιμη η πατατόπιτά μας, φίλε Μπελεσάκο. Να τη βγάλω σε ένα ξυλοκοπής, να τη δούμε, να τη χαρούμε, να τη θαυμάσουμε. Κάτσε, γιατί είναι δύσκολο αυτό που θέλω να κάνω. Κάποιες φορές νομίζω ότι πρέπει να τα κάνω όλα δύσκολα. Θα το κάνω με τον εύκολο τρόπο, εντάξει. Συγγνώμη. Εδώ είναι το κάτω μέρος. Βλέπετε έτσι? Ναι, ναι. Πιο τραγανή δεν γίνεται. Όχι. Και εδώ είναι το πάνω μέρος. Εγώ. Ένα, δύο, τρία.
Για πες. Πάρα πολύ γλυκός. Έργο τέχνης. Έργο τέχνης, φίλε μου. Αλλά είναι φανταστική. Και μου ζήτησε ο Μπελέσης ότι θέλει το κεντρικό κομμάτι. Λέει, παίρνω καλύτερα πλάνα από το κεντρικό κομμάτι, οπότε... Κοίτα εδώ. Θα το πω να ακούς, έτσι. Τραγανή. Α, κεντρικό μου είπες. Κεντρικό από το ταψί. Από το ταψί, ναι. Από εδώ τι θες. Εδώ θα πάρω γωνία. Γωνία. Ναι. Δεν μου τα αλλάζεις. Μην είσαι πονηρός. Λοιπόν, αυτή είναι η γωνία. Και αυτή είναι η μέση. Κοίτα εδώ. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Δηλαδή, αυτό σας περιέγραφα και πριν. Είναι πραγματική πατατόπιτα. Έχει πατάτα μέσα. Το βλέπεις. Είναι full σε γεύση. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή. Και είναι μια συνταγή πάρα πολύ χορταστική. Γιατί κοίτα εδώ, είναι κυρίως γεύμα. Το βλέπεις. Και όντως, όταν την τρως, δεν θες κάτι άλλο. Μπορεί άνετα να είναι και το μεσημεριανό σου. Τα καναμενωμένα κρεμμύδια είναι γλυκά. Πω πω Παναγία μου, τι ωραία πίτα έφτιαξα, φίλε. Πολύ ωραία. Και τα τυράκια από πάνω έχουν ολοκληρώσει. Το φίλε είναι πάρα πολύ ωραίο, τραγανό και χωριάτικο. Και τρως ρε φίλε φαγητό, δηλαδή δεν είναι μια πίτα σνακ, είναι πίτα φαγητό. Καλή μας όρεξη, θα την φτιάξετε. Για την πατατόπιτα ταψιού με καραμελωμένα κρεμμύδια, κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε σε ταψί. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ανακατεύουμε, μεταφέρουμε στο φούρνο και ψήνουμε. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε φέτες, ενώ σε τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε ελαιόλαδο, βούτυρο, τα κρεμμύδια, αλάτι και αφήνουμε να καραμελώσουν. Μεταφέρουμε τα κρεμμύδια στις πατάτες, προσθέτουμε πιπέρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε ελαιόλαδο σε ένα ταψί και βάζουμε δύο χωριάτικα φύλλα στη βάση. Πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο, βάζουμε τριμμένο τυρί, ένα φύλλο από πάνω, ελαιόλαδο, τυρί, άλλο ένα φύλλο. Μεταφέρουμε τις πατάτες με τα κρεμμύδια, βάζουμε τριμμένο τυρί. Επαναλαμβάνουμε άλλες τρεις φορές την ίδια διαδικασία για τα από πάνω φύλλα και τυλίγουμε τις άκρες προς τα μέσα. Βάζουμε όλο το υπόλοιπο ελαιόλαδο, απλώνουμε με ένα πινέλο, χαράζουμε σε κομμάτια, μεταφέρουμε το ταψί στο φούρνο και ψήνουμε. Αφαιρούμε, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Λεμονάτο κρυθαράκι με κεφτεδάκια. Νομίζω πως δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Γιατί το κρυθαράκι το λατρεύουμε όλοι. Θα είναι λεμονάτο σεξι, πάρα πολύ νόστιμο. Και θα έχει και κεφτεδάκια μέσα, τηγανιτά, πεντανόστιμα. Και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Είναι μια συνταγή που πραγματικά με λίγα υλικά και λίγη αγάπη μπορείτε να φτιάξετε φαγητό για 4 έως 6 άτομα που θα το ευχαριστηθούν. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το λεμονάτο κρυθαράκι με κεφτεδάκια. Θα χρειαστούμε για τα κεφτεδάκια 700 γραμμάρια χοιρινό κιμά, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα μεσαίο αυγό, 35 γραμμάρια τριμμένη φρυγανιά, 9 με 10 γραμμάρια αλάτι, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού από ξηραμένη ρίγανη, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 80 γραμμάρια αλεύρι για το πανάρισμα και 1 λίτρο ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για το κρυθαράκι, 500 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο, μέλισσα χρυσή επιλογή, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1500 ml νερό, χυμό από 2 λεμόνια, 1 τρίτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Α, ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα κεφτεδάκια με το κρυθαράκι. Τι θέλετε? Θέλουμε να ετοιμάσουμε τα κεφτεδάκια ώστε να τα ρίξουμε μετά στο κρυθαράκι μας. Άμα ξεκινήσουμε το κρυθαράκι και το κρυθαράκι γίνει και μετά κάνουμε τα κεφτεδάκια, δεν βγαίνει νόημα. Να μην κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι να μην κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το σωστό είναι σωστό. Δεν μπορεί να πας κόντρα στο ρεύμα. Θα σε πατήσει αυτοκίνητο, ρε Συμπελέση. Λοιπόν, έχω λίγο χοιρινό κιμά, γιατί θέλω να κρατήσω και χαμηλά σε τιμή την συνταγή μου. Άμα θέλετε να βάλετε μοσχαρίσιο, μπορείτε να βάλετε μοσχαρίσιο. Άμα θέλετε να βάλετε μίξ, βάλετε μίξ. Θα τρίψω το κρεμμυδάκι μου μέσα και ενώ δεν συνηθίζω σε συνταγές να τρίβω το κρεμμύδι, πρώτα το σοτάρω, το καραμελώνω και μετά το βάζω στον κιμά μου. Εδώ πέρα θα το τρίψω όμως, γιατί?
Γιατί ναι, μεν θα τη γανίσω το κυφτεδάκι μου, αλλά μετά θα τα ρίξω και μέσα στο κρυθαράκι μου. Οπότε το κρεμμύδι θα ψηθεί τελείως 100%. Οπότε αυτό πάει πίσω, εδώ. Το κρεμμύδι μου είναι μέσα. Θα ρίξω λίγη φρυγανιά τριμμένη, εδώ. Να βάλω και λίγο σκόρδο. Έλα, σας αρέσει το σκόρδο, σας αρέσει. Το λατρεύετε. Και εγώ το λατρεύω. Οπότε, ρίχνω μέσα και το σκορδάκι μου. Μία σκελίδα, έτσι για να μυρίζει σκόρδο συνταγή. Και φτεράκια χωρίς σκόρδο δεν γίνονται. Και άμα έχετε δυόσμο, θα βάλετε δυόσμο στα κεφτεδάκια. Άμα δεν έχετε δυόσμο, θα βάλετε λίγη ρίγανη. Θέλουμε μυρωδικά. Απλά τώρα για να μην σας θέλω να αγοράζετε δυόσμο μόνο και μόνο για αυτή τη συνταγή. Και με λίγη ρίγανη θα δουλέψει, θα γίνουν όλα καλά. Οπότε, τι μου λείπει εδώ, μου λείπει ένα αυγουλάκι. Μου λείπει η ρίγανίτσα μου ή ο δυόσμο, αν έχετε δυόσμο. Εγώ δυόσμο πάντα έχω διπλά, δεν θα βάλω δυόσμο. Θα βάλω ρίγανη για να είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε όλη τη συνταγή. Λοιπόν, λίγη ρίγανίτσα. Και τι θέλουμε οπωσδήποτε, αλάτι και πιπέρι. Αλάτι. Λίγο ακόμα. Υπολογίζουμε περίπου στο κιλό 12 γραμμάρια αλάτι. Εντάξει, για τέτοιες συνταγές. Εδώ έχουμε 700 γραμμάρια κιμά. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά πάει γύρω στα 800, αλλά χρειαζόμαστε 9 περίπου γραμμάρια αλάτι, 9 με 10. Αν μας αρέσει το κεφτεδάκι να είναι αλμύρα, μπορούμε να βάλουμε και 10, εντάξει. Οπότε, ανακατεύω εδώ το κιμά μου και το πρώτο μέρος της συνταγής σχεδόν τελείωσε. Μητσακό, μπορείς να μου ρίξεις λίγο ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας. Έλα ρε φίλε. Ρίξω μου μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Τώρα θα μου πεις, μα αφού θα τα τηγανίσεις, εντάξει με. Μα αφού θα τα τηγανίσεις, γιατί να βάλεις ελαιόλαδο. Δεν το ρίχνουμε το ελαιόλαδο εδώ πέρα για να γίνουν πιο λιπαροί οι κεφτέδες μας. Το ρίχνουμε για να πάρει άρωμα ο κεφτές από το ελαιόλαδο και να γίνουν πιο αφράτοι καθώς τους ψήνουμε, εντάξει. Οπότε υπάρχει λόγος που το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, μια χαρά. Παίρνουμε ένα ταψάκι και αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τα κεφτεδάκια μας. Τώρα, άμα έχετε χρόνο, τα αφήσετε λίγο και στην άκρη, κάνα μισάωράκι στο ψυγείο, για να πιάσουν περισσότερο τα αρωματικά στα κεφτεδάκια, κάντε το. Αλλά, άμα δεν έχετε χρόνο, εδώ έτσι όπως είμαστε, κατευθείαν πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας. Τώρα θα κάνετε μικρά μεγάλα, όπως θέλετε, κάντε τα. Όπως σας αρέσουν τα κεφτεδάκια περισσότερο στη συνταγή. Αυτά είναι λίγο μεγαλούτσικα. Θα μπουν βέβαια και λίγο στο ψήσιμο. Νομίζω είναι μια χαρά. Οπότε, τελειώνουμε το πλάσιμο και συνεχίζουμε. Στην Κίνα φαίνεται πως τρώνε κεφτεδάκια από την εποχή της δυναστείας Τσιν, δηλαδή από το 221 μέχρι το 206 π.Χ. Η συνταγή λεγόταν Four Joy Meatballs και παραμένει ένα πολύ δημοφιλές πιάτο που σερβίρεται κατά τη διάρκεια κινέζικων εορτασμών, όπως η Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, σχεδόν έχουμε τελειώσει και τα τελευταία μας είναι εδώ. Δύο ακόμα κεφτεδάκια, μια χαρά. Ένα. Δύο. Και τώρα η επόμενη ερώτηση. Πολύ σημαντική, Μπελεσάκο. Η συνταγή βγαίνει και με αλευρωμένα τα κεφτεδάκια και χωρίς αλεύρι. Τι θέλετε από τα δύο? Εγώ θα πήγαινα με αλευρωμένα. Η αλήθεια είναι πως και εγώ με αλευρωμένα θα πήγαινα. Απλά με το αλεύρι να θυμάσαι ότι τραβάει λίγο περισσότερο λαδάκι η συνταγή μας. Εντάξει. Άρα θυσιάζουμε λίγες θερμίδες και λέμε ότι θα πάρουμε λίγες περισσότερες θερμίδες στη συνταγή μας, αλλά τα κεφτεδάκια θα βγουν. Κεφτεδάκια, ωραία. Λοιπόν, αλευρώνουμε. Και έτσι όπως αλευρώσαμε, πάμε δίπλα στο λαδάκι μας. Εδώ για να τα τηγανίσουμε. Αλευρώσαμε. Όπω. Τώρα θα αρχίσει να μυρίζει κεφτεδάκι όλος ο τόπος. Και ποιος μπορεί να αντισταθεί? Κανείς. Θα αφήσω λίγο τη θερμοκρασία μου εδώ. Είναι μεγάλα τα κεφτεδάκια. Χρειάζονται περίπου 3-4 λεπτάκια για να ψηθούν, αλλά και να μην ψηθούν τελείως, δεν πειράζει γιατί θα τα ρίξουμε και μέσα στο κρυθαράκι, εντάξει. Λοιπόν, δεν το παρακάνουμε με τα αλεύρι, γιατί αν βάλουμε πάρα πολύ αλεύρι στα κεφτεδάκια, θα δέσει το κρυθαράκι μας πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αυτό το αλεύρι έχει την ιδιότητα να δέσει μετά και το κρυθαράκι. Οπότε, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και κατευθείαν θα ξεκινήσω να φτιάξω το κρυθαράκι μου. Δηλαδή, η συνταγή πάει σχεδόν real time. Όπως βλέπετε, το μόνο χρονοβόρο κομμάτι είναι να φτιάξουμε τα κεφτεδάκια μας, δηλαδή το κιμά μας. Οπότε εδώ αρχίζει να μυρίζει υπέροχα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όποιος και να φτιάχνει στη γειτονιά κεφτεδάκια, το γνωρίζουμε όλοι γιατί έχει χαρακτηριστική μυρωδιά. Το κεφτεδάκι είναι φανταστικό, είναι ο πιο καταπληκτικός μεζές ever. Και εδώ πέρα αντί για να το κάνουμε μεζέ, το κάνουμε φαγητό. Οπότε μόλις με λίγο κιμά και μια συσκευασία από κρυθαράκι, θα φτιάξουμε φαγητό για όλη την οικογένεια. Το τελευταίο πάει μέσα, το πω ακριβώς, Αυτό πάει πίσω. Θα πάρω και ένα ταψάκι από εδώ. Θα βάλω λίγο χαρτάκι για να βγάλω τα κεφτεδάκια μου να φύγει το παραπανήσιο λάδι.
Οπότε, αυτό πάει δίπλα, εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε το κρυθαράκι μας. Λοιπόν, κατσαρόλα πάμε στη φωτιά. Και πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να ανακατέψουμε τα κεφτεδάκια μας, να δούμε τι γίνεται. Όπω θέλουν ώρα, εντάξει, πάνε καλά. Έχουν πάρει ήδη χρωματάκια από κάτω, αλλά θέλουν λίγη ακόμη ώρα. Οπότε, αφήνουμε στην άκρη εδώ πέρα και πάμε να ξεκινήσουμε το κρυθαράκι μας. Λοιπόν, έχω βάλει την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, καυτή κατσαρόλα, ώστε να αρχίσω να ρίχνω όλα μου τα υλικά. Θα ξεκινήσω με κρεμμυδάκι. Εδώ είμαστε. Και όλα τα καλά πάντα αρχίζουν με λίγο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο μέσα στην κατσαρόλα. Τέλεια. Και το κρεμμυδάκι μου πάει μέσα. Τι φαγητάρα είναι αυτή. Από τις λίγες. Λοιπόν, μια σκελίδα σκόρδο, την κόβω έτσι λεπτές φετούλες. Και πάει και αυτή μέσα. Και βέβαια ήρθε η ώρα για αλάτι. Λίγο ακόμα και πιπεράκι. Τέλεια. Ανακατεύω. Και καθώς σοτάρω το κρεμμυδάκι μου μαζί με το σκόρδο, ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα και το κρυθαράκι μου. Θα χρησιμοποιήσω μέλισσα κρυθαράκι μέτριο χρυσή επιλογή, το οποίο παράγεται από την καρδιά του σιταριού, από ελληνικά σιτάρια, και γι' αυτό το λόγο ανήκει σε αυτή την κατηγορία, χρυσή επιλογή. Όταν το ψήνετε, μυρίζει φρεσκοψημένο ψωμί και πραγματικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και κρατά αυτή την υπέροχη σύσταση αλντέντε που θέλουμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία και μαζί με το κρεμμυδάκι, όταν πάρει ωραίο χρώμα, να σουτάρουμε και το κρυθαράκι μας. Εδώ είμαστε. Γιατί το σοτάρουμε, Μητσάκου? Το σοτάρουμε γιατί θέλουμε να κρατήσει ακόμα περισσότερο τη σύστασή του. Ουσιαστικά το θωρακίζουμε όπως ακριβώς κάνουμε σε ένα ριζότο. Εντάξει? Οπότε, κόβω τη συσκευασία μου εδώ και έτσι όπως είναι, το αδειάζω μέσα. Αυτό πάει στην ανακύκλωση. Ανακατεύω. Με το που ρίξαμε το κρυθαράκι μας, θέλουμε να πάρουμε ένα ωραίο χρώμα, το βλέπετε, εδώ. Αυτό. Αυτό το χρώμα σημαίνει ότι το κρυθαράκι μου θα κρατήσει το σχήμα του καθώς το ψήνω, ακόμα και άμα το παραβράσω. Εντάξει? Ωραία. Ρίχνω μέσα το νεράκι μου. Θα στύψω χυμό από 2 λεμόνια μέσα. Φτιάχνουμε ένα λεμονάτο κρυθαράκι, οπότε θέλουμε λεμόνι μέσα. Πω πω, Παναγία μου, τέλειο. 1, 2. Και ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Τώρα, τα κεφτεδάκια μου πρέπει να είναι έτοιμα. Πω πω, να βλέπεις, Μητσάκο. Κοίτα εδώ. Μου λένε όλοι, μην τα βάλεις όλα μέσα στη συνταγή, κράτα μερικά για να φάμε. Για μένα ανησυχείτε. Εδώ πέρα θα κάνουμε μια κατάσταση τρομερή. Λοιπόν, και άκου το φανταστικό σε αυτή τη συνταγή ποιο είναι. Πάρω το λαδάκι μου πίσω, εδώ. Το φανταστικό σε αυτή τη συνταγή, φίλε μπελέση, είναι ότι θα ρίξω τα κεφτεδάκια μέσα στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια θα είναι σαν τα μπιβαρλάκια που βγάζουν γεύση μέσα στο ζουμί και θα γίνεται ένας μικρός χαμός. Αυτό ακριβώς. Οπότε, έτσι όπως είναι, ρίχνω τα κεφτεδάκια μου μέσα που είναι ψημένα, δεν χρειάζεται άλλο ψήσιμο. Να δοκιμάσω κιόλας για να δω. Νομίζω να μην έχουν ψηθεί, έχουν ψηθεί τελείως. Να βλέπετε. Δεν μας πειράζει όμως. Και να μην έχουν ψηθεί δεν μας πειράζει, γιατί θα ψηθούν σίγουρα εδώ μέσα. Οπότε τα ρίχνω μέσα. Πω πω πω. Και θέλω περίπου 10 με 15 λεπτάκια μέχρι που να είναι έτοιμο το κρυθαράκι. Και έχουμε ένα λεμονάτο κρυθαράκι, οπότε δεν βάζουμε ντομάτες και όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο που χρειάζεται το φαγητό μας είναι στο τέλος να ρίξουμε λίγο φρέσκο μαϊντανό και να σερβίρουμε. Αυτοί είμαστε. Η προέλευση των κεφτέδων φαίνεται πως είναι περσική, αφού στην αρχαία Περσία έχει εντοπιστεί η πρώτη καταγεγραμμένη συνταγή με κεφτεδάκια που ονομάζεται κιοφτά ή κιουφτέ.
Τα κεφτεδάκια ήταν από αρνί και είχαν μέγεθος πορτοκαλιού ή και μεγαλύτερο, ενώ πριν το μαγείρεμα πανάρονταν με κρόκο αυγού και σαφράν. Σταδιακά, συνταγές με κεφτεδάκια ταξίδεψαν σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, όπου έγιναν αναπόσπαστο μέρος της βραζιλιάνικης, καναδικής και μεξικάνικης γαστρονομικής κουλτούρας. Και το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να σερβίρουμε, αφού πρώτα κόψουμε λίγο μαϊντανό, γιατί το μόνο που χρειάζεται η συνταγή αυτή είναι λίγο πράσινο στοιχείο μέσα, έτσι, για να κάνει stand out το φαγητό μας. Οπότε δεν θα βάλω έντονα μυρωδικά, κάνουμε ένα λεμονάτο φαγητό. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο μαϊντανό, εντάξει. Με λίγο μαϊντανό έχουμε λύσει όλο αυτό το πρόβλημα που σας περιέγραφα πριν, γιατί κατευθείαν κοιτάξτε πόσο πιο όμορφο θα γίνει το φαγητό μας. Κοίτα, μαμ. Φανταστικό, ρε φίλε. Κοίτα εδώ φαγητάρα, ε. Άντε, τώρα να αντισταθείς. Και είναι ένα φαγητό που, όπως σας είπα, είναι αρκετό για μια οικογένεια. Που είναι το πιο σημαντικό. Να παίρνουμε λίγο κιμά, λίγα υλικά και να φτιάχνουμε φαγητό για όλους. Λοιπόν, πόσα κεφτεδάκια θες τη μερίδα σου, Μπελέση? Πάμε να δούμε. Ναι, ωραίο ψητάκι είναι. Ωραία. Σου έβαλα, ως τώρα, 2-4. 6. Θες κι άλλο? Κι άλλα 8 κεφτεδάκια. Πάλι 6. Σου έβαλα 8. Εντάξει. Εννοείται πως άμα θέλεις να βάλεις τυράκι από πάνω, μπορείς. Εγώ θα βάλω μόνο φρισκοτριμμένο πιπέρι, εδώ. Και λίγο λαδάκι. Εδώ. Και νομίζω ότι κάπως έτσι σας έδειξα πώς μπορούμε να πάμε το κρυθαράκι στο επόμενο επίπεδο, στην επόμενη διάσταση. Πήραμε κρυθαράκι, βάλαμε κεφτεδάκια, φτιάξαμε ένα φανταστικό φαγητό, που ένα τέτοιο φαγητό αρμόζει σε ένα κυριακάτικο τραπέζι. Το μόνο που λείπει είναι να καλέσετε τους αγαπημένους σας φίλους, να απολαύσετε με μια παγωμένη κοκακόλα και πιστέψτε με, πραγματικά αυτή είναι η συνταγή της μαγείας. Για το λεμονάτο κρυθαράκι με κεφτεδάκια, τρίβουμε το κρεμμύδι μέσα στο μπολ με τον κιμά και προσθέτουμε τη φρυγανιά. Τρίβουμε μία σκελίδα σκόρδο, βάζουμε το αυγό, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ελαιόλαδο, ανακατεύουμε, πλάθουμε σε μπαλάκια, μεταφέρουμε σε ταψί, αλευρώνουμε και βάζουμε σε τηγάνι με ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε για 7 με 8 λεπτά και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, βάζουμε ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και μεταφέρουμε εκεί το κρεμμύδι. Κόβουμε το σκόρδο σε φέτες, βάζουμε στην κατσαρόλα, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε. Προσθέτουμε το κρυθαράκι, σοτάρουμε. Προσθέτουμε το νερό, το χυμό λεμονιού, μεταφέρουμε τα κεφτεδάκια και αφήνουμε να μαγειρευτούν όλα μαζί. Αφαιρούμε από τη φωτιά, βάζουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, ανακατεύουμε απαλά με μια ξύλινη κουτάλα, μεταφέρουμε σε πιάτο και σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο. Soft cookies με βρώμη, σταφίδες και cranberries. Μία συνταγή πραγματικά μοναδική. Τα soft cookies αυτά είναι super food. Γιατί έχουν βρώμη, έχουν μαύρη μαλακή ζάχαρη, αυγουλάκια, έχουν όλα αυτά τα καλούδια, cranberries, σταφίδες και μπαχαρικά. Πραγματικά είναι πολύ εύκολα για να τα φτιάξετε και θα σας ενθουσιάσουν. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα soft cookies με βρώμη, σταφίδες και cranberries θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 60 γραμμάρια μαύρες σταφίδες, 60 γραμμάρια cranberries, 250 γραμμάρια μαύρη μαλακή ζάχαρη, 250 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο σε θερμοκρασία δωματίου, 2 μεσαία αυγά, 210 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 5 γραμμάρια μαγειρική σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού ginger προαιρετικά και μία πρέζα αλάτι. Για την επικάλυψη, 50 γραμμάρια νυφάδες βρώμης. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτο υλικό που θα ρίξουμε στο μίξερ είναι η μαύρη μαλακή ζάχαρη. Σε περίπτωση που μπερδεύετε τη μαύρη τη μαλακή ζάχαρη με την καστανή ζάχαρη, να σου πω ότι η μαύρη μαλακή ζάχαρη έχει αυτή την υφή. Είναι σαν βρεγμένη άμμος. Τη βλέπεις? Είναι πολύ συγκεκριμένη η υφή της και είναι αυτή που θέλουμε, γιατί έχει μέσα μελάσσα και θα κάνει ακόμα πιο μαστιχωτά τα μπισκότα μας. Οπότε τη ρίχνουμε μέσα. Και τώρα στην ερώτηση αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καστανή ζάχαρη, θα σου πω όχι. Αυτή η συνταγή θα την κάνετε με μαύρη μαλακή ζάχαρη
Γιατί έτσι θα έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Λοιπόν, μαζί με τη μαύρη μαλακή ζάχαρη θα χτυπήσω το βουτυράκι μου. Θα χρησιμοποιήσω βούτυρο Lurpak ανάλατο σε αλουμινόφιλο που παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα. Δεν έχει συντηρητικά, δεν περιέχει αλάτι. Έχουμε πολύ λίγα υλικά στη συνταγή μας, οπότε και το βουτυράκι μας θέλουμε να είναι άψογο. Λοιπόν, θέλουμε 250 γραμμάρια, δηλαδή θέλουμε ακριβώς τη μισή συσκευασία. Εδώ, νομίζω δεν χρειάζεται και να είσαι ιδιαίτερα τεχνίτης για να κόψεις το μισό βούτυρο. Το έκανα καλά. Μην το ζυγίσεις τώρα γιατί θα βγει 250, εντάξει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, βάζω το βουτυράκι μέσα στο μίξερ και όπως βλέπετε το βούτυρο το έχω αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου. Απαραίτητο για να φτιάξουμε μπισκότα. Θέλουμε ένα σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσουμε έτσι να φρατέψουμε ωραία το μείγμα. Οπότε κλείνω το μίξερ, χτυπάω πολύ καλά και θα συνεχίσω στη συνέχεια με τα βουλάκια μου. Με το που αφρατέψει το μείγμα μας, χαμηλώνω λίγο την ταχύτητα από τον κάτω του μίξερ και θα προσθέσω ένα-ένα τα βουλάκια μου. Δύο βουλάκια θέλουμε. Το βάζουμε πάντα το αυγό σε ένα μπολ για να φροντίσουμε να δούμε πως έχει μείνει κανένα τσόφλι. Γιατί δεν θέλουμε να κάνει κρούτσου-κρούτσου το μπισκότο μας μέσα από τσόφλι από τα αυγά. Οπότε βάζω και το επόμενο εδώ με το που απορροφηθεί το πρώτο για να δω. Κάτσε λίγο να βοηθήσει το μίξερ. Μπράβο, απορροφήθηκε το πρώτο. Ρίχνω και το δεύτερο. Και τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ απλά. Επειδή έχω πεχολερωμένο ήδη το μίξερ μου από όλα τα υλικά που έχω ρίξει, θα ρίξω και όλα τα υπόλοιπα μέσα κατευθείαν. Λοιπόν, θέλω μία σπάτουλα εδώ, μία μαρίς, να πάρω λίγο τις άκρες από εδώ, από το μίξερ. Να κάνω ένα γρήγορο ανακάτεμα ξανά. Τέλεια. Και τώρα δεν χρειάζεται να δώσετε και πολύ σημασία, γιατί όλα τα υλικά θα τα ρίξουμε κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, φέρνω τον κάτω του μίξερ μπροστά μου, εδώ, και πάμε να ρίξουμε μέσα τη βρώμη μας. Έκανα τη βρώμη και με νυφάδες και με τη σπασμένη βρώμη, αυτή που είναι χωρίς τη φλούδα. Και με τις δύο συνταγές βγαίνει, αλλά προτιμώ να βάλω τις νυφάδες, τη μεγάλη τη βρώμη. Γιατί κρατάει περισσότερο τον όγκο και το σχήμα του μπισκότου. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι. Έχει λίγο αλευράκι, δεν έχει πολύ. Τη σόδα μας. Cranberries. Σταφίδες. Κανελίτσα. Και προαιρετικά, άμα το έχετε σπίτι, ρίξτε και λίγο ginger για να γίνουν ακόμα πιο spicy. Μία πρεζαλάτι. Αφήνω εδώ τη σπατουλά μου. Ξαναβάζω πίσω. Και ανακατεύω. Πολύ σιγά, έτσι, γιατί θα φύγει όλο το μείγμα απ' έξω. Ανακατεύω λίγο. Θα αρχίσει να δένει το μείγμα μου. Μπράβο. Και εδώ πέρα το κόλπο είναι να μην παρανακατέψω. Εδώ είμαστε εντάξει, όπως βλέπετε θέλει ίσα 4-5 δευτερόλεπτα. Πω πω, φανταστικό το μείγμα μου. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα μπισκότα μας. Καλό θα ήταν να βάλετε το μείγμα στο ψυγείο, η αλήθεια είναι καμιά ωρίτσα, για να παγώσει, για να πλάσετε πιο εύκολα τα μπισκότα σας. Αλλά και να μην το κάνετε το βήμα αυτό, πάλι γίνονται τα μπισκότα, εντάξει. Λοιπόν, φορέσω γαντάκια, εδώ. Ένα, δύο. Και με αυτή τη συνταγή παίρνουμε περίπου 12 με 14 μεγάλα μπισκότα. Πιο ακριβό. Οπότε παίρνουμε δύο τα ψυγεία μπισκότα. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη. Και αυτό εδώ. Και κοιτάξτε εδώ την υφή, τη βλέπετε. Τη βλέπεις, Μητσάκο? Αυτό καθώς περνάει η ώρα θα σφίγγει ακόμα παραπάνω. Δηλαδή και στο ψυγείο να μην βάλουμε, στην άκρη να τα αφήσουμε 5-10 λεπτά και θα είναι πιο εύκολα στο για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Αλλά εγώ όπως σας είπα. Θέλω να σας υποδείξω ότι κάποια πράγματα γίνονται ακόμα και κατευθείαν. Λοιπόν, φοράω γαντάκια και θέλω περίπου το κάθε μπισκοτάκι μου να είναι 70 γραμμάρια. Έχω λίγη ακόμα βρώμη εδώ και αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Ένα, δύο, τρία. Μητσάκο, το έχεις το πλάνο? Ναι. Κοίτα εδώ. Παίρνω λίγο μείγμα, εδώ. Και όπως βλέπεις κολλάει. Το βλέπεις που κολλάει, ε? Φαίνεται, ναι. Δεν με πειράζει, έχω τα γάντια μου. Βάζω έτσι όπως είναι μέσα στη βρώμη και μόλις βάλω στη βρώμη. Για να πάρω μια έξτρα υφή στο τέλος τα μπισκότα, βάζω πάνω στο ταψί και πατάω. Ένα. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό σου λέω κύριε φίλε, ότι είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Βέβαια αυτό το πρώτο το έκανα λίγο μεγαλούτσικο, αλλά δεν πειράζει. Δύο. Είναι πολύ ωραία συνταγή, ρε φίλε. Και έτσι για αυτούς που έχουν παιδάκια, για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους, για αυτούς που θέλουν να κάνουν έτσι ωραία, γρήγορα, υγιεινά μπισκοτάκια, δεν υπάρχει πιο εύκολη συνταγή, δηλαδή το βλέπετε. Δηλαδή, και να μην το έχεις καθόλου με τη ζαχαροπλαστική, αυτή τη συνταγή θα την καταφέρεις. Δηλαδή, απλά παίρνεις, κάνεις ένα μπαλάκι στα χέρια σου
Βάζεις λίγο στη βρώμη εδώ. Πατάς. Και το μπισκότο είναι έτοιμο για φούρνο. Πόσο έχω τώρα? 6. Όπως σας είπα, βγάζει 12 με 14. Εδώ. Και επειδή έχουμε τη μαύρη μαλακή ζάχαρη, καθώς θα ψήνουμε τα μπισκοτάκια στο φούρνο, θα γίνουν έξτρα τσούι, δηλαδή μαστιχωτά, και θα κρατήσουν την υφή τους για τουλάχιστον 2-3 ημέρες, εφόσον θα τη λήξουμε πολύ καλά και τα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, το πρώτο ταψί είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, βγάζει 2 ταψιά. Οπότε πάει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 13 με 15 λεπτάκια. Σε 13 με 15 λεπτάκια βγάζω το πρώτο ταψί, βάζω και το δεύτερο και μόλις είναι όλα έτοιμα θα τα σερβίρουμε. Τη μεγαλύτερη παραγωγή cranberry στον κόσμο την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς με το 53% και το 24% αντίστοιχα της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το 95% ολόκληρης της παραγωγής αξιοποιείται για τη δημιουργία χυμού και όχι για απευθείας κατανάλωση. Κοίτα εδώ. Πρώτα απ' όλα είναι χάρμα οφθαλμών. Μπορείς να το βγάλεις άνετα σε ένα τραπέζι με λίγο καφέ και να πούνε όλοι πω πω Παναγία μου, άνθρωπος τι έφτιαξε. Είναι καταπληκτικά μπισκότα. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το πόσο soft είναι μέσα. Κοίτα, τα βλέπεις. Είναι soft μαλακά μπισκότα. Γιατί όταν λέμε κάτι σε μία συνταγή το εννοούμε. Είναι πιο soft από ποτέ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που λατρεύω στη μαύρη μαλακή ζάχαρη μαζί με το βουτυράκι είναι όταν τα βάζεις σε ένα μπισκότο σου βγάζουν μια αίσθηση με υιού και καραμέλας. Την ίδια στιγμή. Είναι μπισκότα που πραγματικά δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε να τρώτε. Έχουν τη βρώμη, διατροφικά είναι μια χαρά. Αν και έχουν θερμίδες, έχουμε καλές θερμίδες εδώ μέσα. Και είναι μπισκότα που δεν θα σταματήσετε να τα φτιάχνετε για μια ζωή. Οπότε γράψτε τη συνταγή, φτιάξτε τη μια φορά και θα δείτε πως θα γίνει μια από τις αγαπημένες σας συνταγές. Καλή σας όρεξη. Για τα soft cookies με βρώμη, σταφίδες και cranberries, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τη μαύρη μαλακή ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε με το φτερό σε μέτρια ταχύτητα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα, προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, ανακατεύουμε, αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε τη βρώμη, το αλεύρι, τη σόδα, τα cranberries, τις σταφίδες, την κανέλα, το ginger προαιρετικά, το αλάτι, μεταφέρουμε στο μίξερ και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, ανακατεύουμε με μία μαρίζ, χωρίζουμε τη ζύμη σε 12 με 14 κομμάτια, τα πλάθουμε σε στρογγυλό σχήμα, τα μεταφέρουμε σε μπολ με βρώμη και πασπαλίζουμε μέχρι να καλυφθεί το κάθε κομμάτι. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και πατάμε ελαφρά για να απλώσει. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για τα υπόλοιπα κομμάτια, μεταφέρουμε το ταψί στο φούρνο και ψήνουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Ξεκίνησαμε μια πατατόπιτα όνειρο. Έχει μέσα καραμελωμένα κρεμμύδια, χωριάτικο φύλλο και είναι μια συνταγή πραγματικά μοναδική. Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα γιουβετσάκι με λεμονάκι και κεφτεδάκια. Μια συνταγή πραγματικά για όλη την οικογένεια. Και για το τέλος ένα γλυκό συγκλονιστικό. Φτιάξαμε soft cookies με βρώμη και cranberries και σταφίδες. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, θρεπτικότατα και πεντανόστιμα. Και οι τρεις συνταγές είναι συνταγές που είμαι σίγουρος πως θα φτιάξετε. Πού θα τις βρείτε? Στο akispetretzikis.com, το site μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube και βέβαια follow σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε υπέροχα, φιλάκια πολλά και να φτιάχνετε τις συνταγές μας. Θέλετε να πείτε κάτι, παιδιά? Bye! Say the magic word. Say a boy, say G, A, P, O. Δικό σου, Μίτσο. Είναι ένα λεμόνι με νερό. Πιες. Έλα.